Θυμάσαι με ένα περιβραχιόνιο. Μπράβο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φέτος αποφασίστηκε να διοργανωθεί εδώ πέρα στην Αλεξανδρούπολη ο τελικός του Super Cup, η πρωταθλήτρια Νότιου Ελλάδος με την πρωταθλήτρια Βορείου Ελλάδος. Εμείς ήρθαμε εδώ πέρα στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, θα αναφερθώ, να τα δώσουμε όλα ώστε να φτάσουμε στην κατάκτηση του τροπέου. Πήγαμε από την αρχή πολύ δυνατά, καταφέραμε, προηγηθήκαμε, διαχειριστήκαμε το παιχνίδι και φτάσαμε σε αυτό το τελικό 3-0. Χαίρομαι και εγώ που κατάφερα με τα δύο τέρματα, όπως είπατε και εσείς, να βοηθήσει την ομάδα μου να κατακτήσει το κύπελλο. Είναι πολύ σημαντικό για μας να συνεχίσουμε αυτό το σερί που ξεκίνησε από πέρυσι η επανάληψη της διοργάνωσης, γιατί είχε διακοπεί για ένα χρονικό διάστημα το Super Cup. Τώρα εμείς θα στρέψουμε την προσοχή μας στο τελικό κυπέλλο που έχουμε πάει στην Αθήνα και στα ημιτελικά του πρωταθλήματος που βρισκόμαστε, ώστε να κάνουμε και φέτος το Triple Crown όπως και πέρυσι. Πρόκειται μια πολύ όμορφη πόλη, βέβαια λίγο αέρα έχει παραπάνω. Εντάξει, προσαρμοστήκαμε όμως, είναι μια πολύ όμορφη πόλη, πολύ ζεστή και φιλόξενοι άνθρωποι, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να πούμε και κάτι, ότι αναδείχθηκε και το κοινωνικό πρόσωπο της αστυνομίας, διότι συγκεντρώθηκαν κάποια χρήματα από αυτόν τον αγώνα, ούτως ώστε να δοθούν στο χαμόγελο του παιδιού. Διότι η αστυνομία έχει και κοινωνικό πρόσωπο και δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, γιατί ως αστυνομικοί πρέπει να δίνουμε το καλό παράδειγμα, ούτως ώστε να γίνονται και τέτοιες δράσεις σε συνδυασμό με τέτοια παιχνίδια κοινωνικού χαρακτήρα. Εμείς, εντάξει, είμαστε πολύ χαρούμενοι, περάσαμε πολύ όμορφα. Τώρα θα κάνουμε και μία βόλτα αφού τελείωσε και το παιχνίδι και ήταν όλα ευχαριστώ. Θα δούμε και την πόλη. Τα πρώτα δείγματα πολύ θετικά. Οι άνθρωποι εδώ μας φιλοξένησαν με τον καλύτερο τρόπο. Ευχόμαστε να ανταποδώσουμε του χρόνου τη φιλοξενία στην Αθήνα. Πες μου τις εντυπώσεις, συγχαρητήρια καταρχάς για την κατάκτηση του τροπέου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ καταρχήν για τη φιλοξενία, για τη διοργάνωση, άρτια, άψογα, οργανωμένα. Πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα μου, συγχαρητήρια και στα παιδιά, στην αντίπαλη ομάδα, στους συναδέλφους. Δεύτερη χρονιά, είναι σημαντικό, πιστεύω, για μια ομάδα να καταφέρει να διατηρείται στην κορυφή. Είμαστε ένας κορμός αρκετά χρόνια μαζί και κάθε χρόνο προσπαθούμε να προσθέσουμε 2-3 παίχτες. Πράγμα που σημαίνει υπάρχει μια ομοιογένεια στην ομάδα και αυτό αποτυπώνεται στα αποτελέσματα, στους τίτλους που έχει κατακτήσει αυτή η ομάδα. Είμαστε στην Α κατηγορία της ΕΠΣ Αθηνών, παλεύουμε για την παραμονή. Είναι ένας ιδιαίτερα δύσκολος όμιλος της Αθήνας. Πολλές ομάδες για τη σωτηρία, πολλές ομάδες για την άνοδο. Παλεύουμε μέχρι το τέλος. Πόσες ομάδες αποτελείται? Είναι 18 ομάδες. Και πέφτουνε? Πέφτουν τρεις, αναλόγως και τι θα γίνει από τη ΓΑΜΑ Εθνική, ποιες ομάδες αθηναϊκές θα πέσουν. Ναι. Ακριβώς. Πώς σας φάνηκε η διαμονή σας εδώ πέρα, προλάβατε να δείτε την... Η διαμονή δεν προλάβαμε να δούμε, από το ξενοδοχείο κατευθείαν εδώ, από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο. Έχουμε άλλη μια μέρα, περιθώριο, να δούμε λίγο και την πόλη. Καλή διαμονή, ευχαριστούμε, να είστε καλά. Και πάλι συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Coach, συγχαρητήρια για την κατάκτηση του τροπέου. Δεύτερη χρονιά σηκώνεται το κύπελλο, συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ καταρχήν για τη φιλοξενία, για την άψογη διοργάνωση, τους διοργανωτές. Έγινε ένα πάρα πολύ όμορφο παιχνίδι, δεν έχει σημασία ο νικητής. Σημασία έχει να συμμετέχει σε τέτοιες διοργανώσεις οι οποίες προάγουν το ήθος και τον πολιτισμό σε πόλεις όμορφες όπως είναι εδώ και φιλόξενες. Όχι, πρώτη φορά, ήταν μια καλή ευκαιρία. Χαρήκαμε πάρα πολύ όλοι που ήρθαμε, που παίξαμε. Το αποτέλεσμα είναι το τελευταίο που μου μετράει. Σημασία έχει να γίνονται τέτοιες. Να υπάρχουν τέτοιες πρωτοβουλίες, γιατί ο αθλητισμός ενώνει. Έτσι ακριβώς. Και τώρα η διαμονή σας, δεν έχετε ξαναδεί την πόλη? Όχι, τώρα θα ξεκινήσουμε την ξανάγηση. Αφού πλέον τελείωσε η δουλειά, τώρα ξεκινάει η ψυχαγωγία.
η ομάδα αυτή είναι ο κορμός. Είμαστε αρκετά χρόνια σαν ομάδα. Είμαστε 3 χρόνια σχεδόν και παραπάνω, θα έλεγα, μαζί. Κάνουμε κάποιες προσθήκες. Στην ουσία λειτουργούμε σαν σωματείο ερασιτεχνικό. Βέβαια, υπάρχουν αρκετές δυνατότητες στα παιδιά. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι μπορούν να παίξουν παραπάνω, σε παραπάνω κατηγορίες. Αλλά η φύση της δουλειάς του αστυνομικού είναι προτεραιότητα για όλους μας. Και από εκεί και πέρα βρίσκουμε διεξόδους στον αθλητισμό. Γι' αυτό και έχουμε τόσο καλή ποιότητα σε ποδοσφαιριστές και σε υλικό. Θα συνεχίσει η ομάδα να. Ναι, ναι. Όσο είμαστε υγιείς, υγεία πάνω απ' όλα, υπάρχει διάθεση και όρεξη από όλους. Συγχαρητήρια και πάλι. Θέλουμε πάρα πολλά να σας ξαναδούμε ή στην Αθήνα ή εδώ ή σε κάποια άλλη όμορφη πόλη της Ελλάδας. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ για όλα. Ναι, πιστεύω ότι ήταν ένα καλό παιχνίδι. Η εκδήλωση γενικά θέλω να πιστεύω ότι πέτυχε. Μας τίμησε ο κόσμος, ήρθε αρκετός κόσμος για να μας δει. Δυστυχώς εμείς το συναχωρέσαμε, δεν μπορέσαμε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Άξια συγχαρητήρια στον αντίπαλο, γιατί θεωρώ ότι ήταν καλύτερη από εμάς. Βέβαια, κάποια λάθη που μας τύχησαν στα γκολ, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, χάθηκε το παιχνίδι. Δεν ήταν διαφορετικά. Αν δεν γινόταν τα λάθη, μπορούσαμε να ανταπεξέλθουμε. Θέλω να πιστεύω ότι η διαφορά ήταν στο ότι η ομάδα της Αθήνας κάθε τρίτη αγωνίζεται στο πρωτάθλημα και έχει βρει ένα ρυθμό, έχει συνοχή. Εμείς είχαμε καιρό να βρεθούμε, τα παιδιά παίζουν στις δικές τους ομάδες στο πρωτάθλημα και από εκεί και πέρα ήταν λίγο δύσκολο μέχρι να βρεθούμε και γι' αυτό πιστεύω γίνανε για αυτά τα λάθη. Δεν ήταν μεγάλη διαφορά, αλλά χάσαμε δίκαια, θέλω να πω.